αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε κατά Θεόν. Σε σειρά εκπομπών τώρα τελευταία αναλύσαμε μεσιακές προφητείες, όχι φυσικά όλες τις μεσιακές προφητείες, αλλά εκείνες τις προφητείες που αναφέρονται στον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, και όχι πάλι όλες τις προφητείες που αναφέρονται στον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, αλλά ορισμένες τις οποίες θεωρούμε έτσι καταπληκτικότερες προφητείες. Σήμερα σαν επισφράγισμα της σειράς των μεσιακών προφητείων θα αναφέρουμε μία προφητεία και θα αναλύσουμε μία προφητεία από τον μεγαλοφωνότατο προφήτη Ισαΐα, τον ευαγγελιστή προφήτη όπως χαρακτηρίστηκε ο Ισαΐας, γιατί αυτή η προφητεία αναφέρεται στο σκοπό ή μάλλον στους σκοπούς της αποστολής του Χριστού στον κόσμο, στους σκοπούς του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Ο κύριος Ζιώγας να διαβάσει παρακαλώ από τον Ισαΐα τη σχετική προφητεία. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, πρωτό να διαβάσω και πάλι θα υπενθυμίσω τα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού στα οποία μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε μετά τη λήξη εκπομπής. Το 9270902 έως και 904, επαναλαμβάνω, 9270902 έως και 904. Κύριε Σωτρόπουλε, πρωτού διαβάσω την περικοπή αυτή που είναι τόσο σπουδαία από δογματική άποψη για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο σε μία δίκη που έγινε την περασμένη εβδομάδα και δεν βγήκε απόφαση, αλλά ανεβλήθη. Γιατί ανεβλήθη? Δεν γνωρίζω τους νομικούς λόγους. Σε τον τελευταίο καιρό σε διάφορα περιοδικά γράφονται... Αποσίαζα στην επαρχία και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Ήθελα να είμαι κι εγώ σε αυτή τη δίκη. Γράφονται για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πράγματα οποία μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει χωρίς δισταγμό, ασεβή και βλάσφημα. Βέβαια, ο τρόπος που τα παρουσιάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι είναι ότι απλά λέει εμείς παρουσιάζουμε απόψεις, ιδέες, θεωρίες που στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί, αλλά αυτοί τα σερβίρουν βέβαια με έντεχνο τρόπο. Έχω εδώ μπροστά μου ένα περιοδικό, δεν θα διαβάσω τον τίτλο. Δεν είναι όμως το ίδιο περιοδικό, το κλικ στο οποίο κατηγορήθηκε, είναι άλλο περιοδικό. Λέει, το μεγαλύτερο μυστικό... Δεν είναι, κύριε Ζιώγα, ένα ή δύο τα περιοδικά που γράφουν βρωμερά και ασεβέστατα πράγματα για τον Χριστό και για τα ιερά και τα όσια της πίστης γενικότερα. Είναι πάρα πολλά δυστυχώς. Λέει, κύριε Σιδρόπλε, το μεγαλύτερο μυστικό των αιώνων. Βλέπετε ένα τίτλο που είναι δημιουργεί αμέσως εντυπωσιακός. Ακριβώς. Δημιουργεί περιέργεια. Με κόκκινα γράμματα και σε αρκετά μεγάλα. Η γενεαλογία του Αγίου Αίματος. Και δίπλα έχει ένα δισκοπότερο. Η γενεαλογία του Αγίου Αίματος. Πρωτοτυπία. Μάλιστα. Οι σημερινοί απόγονοι του Ιησού, ποιοι είναι και τι ετοιμάζουν? Οι για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν λέει απογόνος είναι σαρκικούς απογόνος, λέει σε μία παράγραφο μέσα. Οι απόγονοι του Ιησού ως δευτέρο Αδάμ, ως νέο γενάρχο, είναι πνευματικοί απόγονοι, οι χριστιανοί. Δεν το παρουσιάζει με αυτή την έννοια, κύριε Σωτρόπουλε. Πιστοί είναι, αλλά με ποια έννοια το παρουσιάζει? Με την έννοια των σαρκικών, των κατασάρκα απογόνων. Ότι ο Χριστός είχε. Διαβάζω μια μικρή παράγραφο. Ναι, μια μικρή παράγραφο. Λέει, η κατάλληλο σύζυγο και κατάλληλο απλά σύντροφο του Ιησού ήταν σύμφωνα με αυτή την εκδοχή η Μαρία η Μαγδαληνή. Μαζί του ο Ιησούς έκανε τρία παιδιά. Πρώτη ήταν η Δάμαρος που γεννήθηκε το 33 μετά Χριστόν, ακολούθησε ο Ιησούς ο Δίκης το 37 μετά Χριστόν και τέλος ο Ιωσήφ γεννημένος το 44 μετά Χριστόν. Οπωσδήποτε οι χρονολογίες γέννησής τους προσκρούν στο γεγονός του θανάτου του Ιησού το 33. Αλλά αφενός η χρονολογία αυτή αμφισβητείται σοβαρά, λέει απλούς ερευνητές, αφετέρου ο θρύλος της μεροβιγγιανής δυναστείας δέχεται την πιθανότητα ο Ιησούς να μην πέθανε στο σταυρό, να πέσει κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σωτρόπουλε, ανοησίες, θεωρίες τελείως αβάσιμες και είναι φανερές οι προθέσεις αυτών και που τα γράφουν και οι στόχοι και αυτών που τα ισχυρίζονται και αυτών που τα δημοσιεύουν και τα προβάλλουν να υπονομεύσουν το χριστιανισμό υπονομεύοντας τον αρχηγό του χριστιανισμού, γιατί τον Χριστό. Όλο το χριστιανικό οικοδόμα στηρίζεται πάνω στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κυρία Ζιώγα, δεν έγραψε ο Καζαντζάκης στον τελευταίο πειρασμό ότι ο Χριστός
είχε αμαρτωλές σχέσεις με τη Μαγδαληνή. Ο δημοσιογράφος μας αποκατηγορείται, είπε ότι ο Καζαντζάκης λέει από, αυτά τα, από αυτές τις πηγές, λέει, άντλησε. Ποιες πηγές, είναι πηγές αυτές. Τις αυθαίρετες. Λοιπόν, είναι πηγές αυτές. Πηγές του βίου του Ιησού είναι ο Ματθαίος, είναι ο Μάρκος, είναι ο Λουκάς, είναι ο Ιωάννης. Είναι οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές. Αυτές είναι οι πηγές του βίου του Ιησού. Αυτά που γράφουν, επαναλαμβάνω, είναι τελείως ασύστατα, προέρχονται από ασεβείς ανθρώπους, πολεμίους του χριστιανισμού, αντιχρίστους, και δυστυχώς στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται η καρδιά του χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας, τους τελευταίους καιρούς έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ασεβείς, όχι απλώς ασεβείς, αντίχριστοι, που δημοσιεύουν τέτοια πράγματα σε εφημερίδες, σε περιοδικά, μάλιστα και πολύ μεγάλες εορτές, όπως οι εορτές των Χριστουγέννων, το Πάσχα, κυρίως, ναι, διαβάσαμε, για να αρχίσουν δηλητήριο στις ψυχές των πιστών. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου να υπό ότι όχι μόνο αυτοί που ανέπτυξαν τις θεωρίες, αλλά και αυτοί που τις έγραψαν είναι αντίχριστοι, και αν παρουσιαζόταν κάποιος φρονοβλαβής και έγραφε σχρά πράγματα που έθιγαν την προσωπική και οικογενειακή τιμή αυτού που δημοσίευε σε αυτό το περιοδικό αυτά τα πράγματα, θα τα δεχόταν? Ασφαλώς όχι. Αν έγραφε όχι για τον Χριστό, να εκφραστώ έτσι χυδαία, για τα μούτρα αυτού του ανθρώπου, θα τα δημοσίευε? Κανείς λογικός και άνθρωπος. Και θα οδηγούσε στο δικαστήριο αυτό που τα γράφει. Και παρουσιάζονται δημοσιογράφοι από τα κανάλια και λένε δεν μπορούμε, λέει, να έχουμε ελεύθερη διακίνηση ιδιών, να γράφουμε, λέει, τα φρονήματα των ανθρώπων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέω λοιπόν σε αυτό το δημοσιογράφο που τον άκουσα εγώ από μια εκπομπή και απαξιών αναφέρω το όνομά του, αν έγραφαν για τα μούτρα του τέτοια ισχρά πράγματα, θα τα δεχόταν ο κύριος αυτός ως διακίνηση ιδεών και φρονημάτων? Να πω κάτι φοβερό. Η κατάρα του Θεού είναι απάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς, στις οικογένειές τους αν συμφωνούν μαζί τους, και στους απογόνους τους αν συμφωνούν μαζί τους. Θα ισχύσει ο λόγος. Αυτά γίνονται κατάρες, γίνονται καρκίνοι, γίνονται άλλα δυστυχήματα, γίνονται και κόλαση αιώνια γίνονται. Αυτός ο τόπος υπάρχει διότι υπάρχει Χριστός, υπάρχει Ορθοδοξία, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν ήρωες που δημιούργησε ο χριστιανισμός, άγιοι μάρτυρες. Και γι' αυτό υπάρχει και ελευθερία σήμερα και κράτος και δημοκρατία. Εάν δεν αγωνίζονταν όλοι αυτοί οι χριστιανοί, θα ήμασταν υπόδουλοι στους Τούρκους ακόμη. Και με αυτά που μου γράφουν, κινδυνεύομαι να μας φέρουν πάλι τους Τούρκους να μας παιδαγωγήσουν. Οι αντίχριστοι αυτοί. Πάντως το πρώτο βιβλίο, κύριε Σωτρόπουλε, που έγραψε κατά του προσώπου του κυρίου μας. Να το εκφράσω συναισθηματικά. Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα δεν έχουν ούτε ένα ηλεκτρόνιο αγάπη στον Ιησού Χριστό. Και υπόκειται στο ανάθεμα από τον Αποστόλου Παύλου. Όποιος δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό να είναι αναθεματισμένος. Μαράναθα. Λοιπόν, δεν έχω από τίποτε περισσότερο. Έπρεπε να έχει κανείς, κύριε Ζιώγα. Λοιπόν, σεντόνια ολόκληρα. Όλη η γη να γίνει σεντόνια και η θάλασσα να γίνει μελάνη, για να γράφεις και να αποκρούεις αυτές τις κατηγορίες των ασεβών ανθρώπων αντίον των ιερών και των οσίων της πιστεώς μας. Υπάρχει Θεός που τους βλέπει και θα επιφέρει την κρίση του. Μην ξεχνάμε, κύριε Σωτρόπουλε, ότι οι πρώτες αιχμές κατά της ανεμαρτησίας του κυρίου μας. Έμαθα, συγγνώμη, ότι αυτός, λέει, είναι άρρωστος και δεν προσήλθε. Είναι έτσι ότι έχει Πάρκινσον? Δεν γνωρίζω. Κάτι τέτοια άκουσα. Δεν γνωρίζω. Μην ξεχνάμε όμως, κύριε Σωτρόπουλε, ότι η πρώτη πηγή. Δεν πρόκειται δηλαδή για διπλωματική ασθένεια? Δεν φοβήθηκε την τσιμπίδα της δικαιοσύνης? Λέω το εξής, ότι η πρώτη πηγή που θα μπορούσε κανείς να αντλήσει αυτόν τον οχετό εναντίον του θεαντρικού προσώπου και της αναμαρτησίας του κυρίου μας είναι το Ταλμούδ, το οποίο γράφει φοβερά πράγματα. Είναι φυσικό οι Εβραίοι, μάλιστα, που αποδοκίμασαν και σταύρωσαν τον Χριστό, να είναι εχθροί. Αλλά και αυτοί που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που λέγονται χριστιανοί Ορθόδοξοι να γράφουν, έπρεπε να τους αφορήσει η Εκκλησία. Ο κύριος Βαρθολομαίος και ο κύριος Σεραφείμ και όλοι οι σύνοδος δεν αφορίζουν τέτοιους ανθρώπους. Δεν τόλμησαν να αφορήσουν ούτε τον Καζαντζάκη που έγραψε τέτοια πράγματα. Ούτε καθήρισαν ούτε αφόρησαν τον Αυστραλία Στυλιανό που έγραψε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός.
και κυβερνάει και βασανίζει ένα σχεδόν εκατομμύριο χριστιανούς στην Αυστραλία, στην Πέμπτη Ήπειρο. Μια μικρή διόρθωση. Και οι δημοσιογράφοι, εκτός ολίγων, η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, λοιπόν, προβάλλουν τον Καζαντζάκη, τον αντίχριστο αυτόν, και ένας παλιός δημοσιογράφος κάποτε είπε ότι πρέπει και να αγιοποιηθεί ο Καζαντζάκης. Έρχεται, είναι η εποχή πλέον του αντιχρίστου, που ακούμε λόγια τόσο παράδοξα ότι έπρεπε να αγιοποιηθεί ο Καζαντζάκης, και αν ο Καζαντζάκης λέει δεν είναι Άγιος, τότε ποιος είναι Άγιος? Άγιοι τώρα πάνε να επιβληθούν οι αντίχριστοι ως Άγιοι. Μια μικρή διόρθωση, κύριε Σωτρόπουλε. Η ιεραρχία με το παλαιό εορτολόγιο αφόρησε, γιατί εκείνη την ημέρα που έγινε ο αφορισμός ήμουνα παρόν, επίσημα σε τελετή από όλους τους ιεράρχες του Καζαντζάκη. Καλά για λόγους δικαιοσύνης, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Καλά το λέγανε. Γιατί κάποτε θα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να μην εντός εγώ να φορίζει χωρίς απολογία του κύριου Σωτρόπουλου, που έχει το θάρρος να ελέγξει τον οικουμενισμό και τις ασέβειες του Αυστραλίας, και να μην έχει το θάρρος να αποκόψει από την Εκκλησία αυτούς που βάλουν λισοδός εντός της Εκκλησίας. Βράζει το καζάνι του ευσεβούς λαού, βράζει, βράζει. Διότι οι ηγέτες της Εκκλησίας περί άλλα μεριμνούν και τυρβάζονται και δεν καταδιώκουν τους αντιχρίστους που πάνε να μας διαλύσουν την πατρίδα. Η Ορθοδοξία δεν θα διαλυθεί, είναι δεδομένο από την Αγία Γραφή. Αλλά κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύει ένα ιστορικό και μαρτυρικό έθνος. Έπεσαν όλες οι σκοτεινές δυνάμεις μέσα σε αυτόν τον τόπο να διαλύσουν αυτόν τον τόπο που μετέδωκε τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο και τα φώτα του χριστιανισμού. Κύριε Σωτρόπουλε, ο Απόστολος Παύλος αφόρησε δύο χριστιανούς της εποχής του, τον Ημένο και τον Φιλητό, οι οποίοι απλά και μόνο λέγανε μια βλακεία, ότι έγινε η Ανάση των νεκρών. Σκεφτείτε σήμερα να βλασφημούν τον Κύριο της δόξης και να οι ιεράρχες, οι διάδοχοι του Αποστόλου Παύλου, να μην έχουν το θάρρος να αποκόψουν από την Εκκλησία τέτοιους ασεβείς ανθρώπους. Δηλαδή είναι κανείς να βγει από τα ρούχα του. Τους αναμένει και αυτούς το φοβερό κριτήριο, κύριε Ζιώγα, επειδή οι άνθρωποι δεν κάνουν το καθήκον τους, επειδή η ανθρωπίνη και δει και η εκκλησιαστική δικαιοσύνη αδρανεί και δεν εφαρμόζει τους ιερούς κανόνες, λοιπόν θα πέσει επάνω τους αμήλικτη η δικαιοσύνη του Θεού, αδυσόπιτη η δικαιοσύνη του Θεού. Φοβάμαι όμως, κύριε Σωτρόπουλε, ότι πρώτα θα γίνει αυτό που είπατε, ότι οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι τα εξαμήλια που λέει ο Κοσμάς για να έρθουν να συνετιστούμε, άρχοντες και λώσεις, και μετά θα γίνουν όπως αν έρθουν θα τους φέρει η ασέβεια και η αμετανοησία. Σαν νέοι Βαβυλώνοι πλέον στο νέο Ισραήλ. Η ασέβεια και η αμετανοησία. Κύριε Σωτρόπουλε, διαβάζω από τον Ισαΐα στο κεφάλαιο ΞΑ την εξής προφητεία που έχει σχέση με το Μεσσία. Και θα ήθελα να μας κεφάλαιο ΞΑ. ΞΑ, Ισαΐα και ΞΑ. 61 δηλαδή. Ένα στίχο και εξής. Είναι από την αρχή, έτσι. Ναι, ένα στίχο και εξής. Διαβάστε, κύριε Ζώγα. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ενέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφησιν και τυφλής ανάβλεψιν, καλέσε εν αυτόν Κυρίου δεκτών. Μέχρι εκεί, κύριε Ζώδο. Έχει πολλά δύσκολα σημεία, κύριε Σωτρόπουλο, που θα ήθελα να κάνετε μια εκτενέστατη το ανάλυση. Το ίδιο χωρίο από το τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Μάλιστα. Όπως παρατίθεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λουκά, τέταρτο κεφάλαιο, από το 17 διαβάζουμε για να ξέρουμε σε ποιο αναφέρεται. Και επεδόθη αυτό, το Ιησού δηλαδή, βιβλίον Ισαΐου του προφήτου και αναπτύξα στο βιβλίο έβρε των τόπων ου ειν γεγραμμένων. Συγγνώμη. Λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί τηλεθεατέ, ότι ο Χριστός όταν πήγε στην πατρίδα του, στην Ναζαρέτ που ανετράφει, στη συναγωγή της Ναζαρέτ, του δόθηκε το βιβλίο του νόμου εκεί στη συναγωγή να διαβάσει και να αναπτύξει μία περικοπή κατά την συνήθεια των Ιουδαίων, οι οποίοι διάβαζαν την Αγία Γραφή στις συναγωγές και την ερμήνευαν. Λοιπόν, ποια περικοπή έτυχε και διάβασε ο Χριστός? Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, γιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ τους άφησιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Διάβασε και παρακάτω. Έχουμε εδώ ένα στοιχείο επιπλέον που δεν βλέπουμε εκεί στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει όμως σε άλλο σημείο του προφήτου Ισαΐα.
αποστήλε τεθραυμένος εν αφέση. Να μην παραλείψουμε και αυτή τη φράση. Και πτύξα στο βιβλίο «Αποδού στο υπηρέτη εκάθισεν και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμής ανατενίζονται σε αυτό. Ήρξα το δελέγιν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών». Μάλιστα. Διάβασε ο Χριστός την περικοπή στη συναγωγή της Ναζαρέτ, τύλιξε πάλι το βιβλίο, το ηλιτάριο, έτσι ήταν τότε τα βιβλία, ρολό, και το παρέδωκε στον υπηρέτη της συναγωγής να το τοποθετήσει στη θέση του, και είπε ο Χριστός στους Ναζωραίους, τα πρόσωπα της συναγωγής, ότι σήμερα στα αυτιά σας εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία, σαν να έλεγε, διότι εγώ ο Μεσσίας ήρθα σύμφωνα με την προφητεία και σας κήρυξα. Μον, κύριε Σιτρόπουλε, εδώ σας διάβασα την προφητεία και σε λίγο την ανέπτυξα. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς, δηλαδή όταν βλέπει κάποιος, δηλαδή έχει καθαρούς οφθαλμούς του νόους και δεν είναι συσκοτισμένοι από την αμαρτία και από την προκατάληψη, λέει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ». Εγώ βλέπω την τριάδα ήδη στον πρώτο στίχο. Πνεύμα, ένα πρόσωπο. Του Κυρίου, Κυρίου, δύο. Δεύτερο πρόσωπο. Σε μένα τον Ιησού, τρία. Επεμέ τον Μεσσία. Μάλιστα. Τρίτο πρόσωπο. Αλλά έχω να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Ζώγα. Να την κάνετε, κύριε Σιτρόπουλε. Ότι εδώ ο Μεσσίας παρουσιάζεται και ομιλεί ως άνθρωπος. Θα αποδείξουμε εν συνεχεία ότι είναι και Θεός, πρόσωπο της Θεότητος, οπότε πρόκειται ακριβώς, όπως είπατε, περί της Τριάδος. Διότι ο Μεσσίας που ομιλεί εδώ ως άνθρωπος, πιο κάτω θα δούμε ότι διακηρύσει ότι είναι Κύριος Μεσσίας όπως ο Πατέρας. Μάλιστα. Ή Κύριος Θεός όπως ο Πατέρας. Ου ίνεκεν έχρισέμε. Αυτό το ίνεκεν έχρισέμε. Ου ίνεκεν έχρισέμε είναι μια δύσκολη έκφραση. Τι σημαίνει, κύριε Στόπουλε? Θα επαναλάβω αυτό που και άλλες φορές είπα. Η Γραφή είναι και εύκολο βιβλίο και δύσκολο βιβλίο. Και πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο. Έχει πολλά εύκολα, αλλά έχει και πολλά δύσκολα. Αυτό είναι φιλολογικός δύσκολο. Ου είναι κεν έχρισέ με. Αυτή τη φράση ου είναι κεν απαντάται και αλλού στη Γραφή, και εάν δούμε και τις άλλες περιπτώσεις καταλαβαίνουμε τι σημαίνει φράσεις. Ου είναι και είναι χρυσέ με σημαίνει διότι με έχρισε, με έκανε Χριστό, με χειροτώνησε θα λέγαμε σήμερα, μου έδωκε αποστολή. Διότι με έχρισε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου διότι με έχρισε ο Κύριος. Και επειδή με έχρισε, μου έδωκε το πνεύμα του, το Άγιο Πνεύμα, για να μπορώ σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπο τον έχρισε. Μάλιστα. Να φέρω σε πέρα στην αποστολή μου, να εκτελέσω την αποστολή μου. Μεσιανική του αποστολή. Σαν άνθρωπος, κύριε Ζώγα, και ο Χριστός είχε ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα. Σαν άνθρωπος, σαν Θεός δεν έχει καμία ανάγκη, όπως δεν έχει ο Πατέρας καμία ανάγκη. Αν ενδεέστο Θείον, είπε ο Πλάτωνας, αν ενδεείς ο Θεός, είπε και ο Απόστολος Παύλος επάνω στον Άριο Πάγο, αλλά σαν άνθρωπος ο Χριστός είχε ανάγκη του Αγίου Πνεύματος, και ήρθε το Άγιο Πνεύμα επάνω στον Χριστό και έμεινε μονίμως επάνω στον Χριστό, για να τον καθιστά ικανόν να εκτελεί την αποστολή του ως Μεσσίας και Μεσσίτης, ως άνθρωπος επαναλαμβάνω. Ο Ιησούς από ποια στιγμή ήταν Χριστός, ήταν και χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα? Από την τώρα αυτό τη είναι στιγμή ένα της συλλήψεως ένας πολύ σπουδαίο θεολογικό. Την ημέρα που πήγε στον Ιορδάνη, γιατί οι λεγόμενοι μάρτυρες Ιεχωβάς ισχυρούνται ότι η Μεσσίας έγινε την ημέρα που πήγε στον Ιορδάνη. Αυτό είναι ένα σπουδαίο θεολογικό ερώτημα που κάνετε, κύριε Ζώγα. Ο Χριστός εχρίστη άμα τη ενώσει των δύο φύσεων. Μόλις μέσα στην κοιλία της Παρθένου ενώθηκε η Θεία Φύση με την ανθρωπίνη, η Θεία Φύση έχρισε την ανθρωπίνη.
και ο Χριστός γεννήθηκε ως Χριστός. Μάλιστα. Βεβαίως τον Ιορδάνη βλέπουμε εμφανώς να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να μένει επάνω στο Χριστό. Εκεί είναι επίσημη φανέρωση του γεγονότος της χρήσεως. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Χριστός είναι εξ αρχής και χρησμένος από τη στιγμή της ενανθρωπίσεως. Τι λέτε εσείς επ' αυτό? Συμφωνώ, κύριε Σιτρόπουλε, γιατί και στο Λουκά αναφέρει ότι τον αναφέρει ως Χριστόν Κυρίου, ενώ ακόμα δεν είχε... Δεν είπε ο Άγγελος... Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Εγεννήθη σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος. Κύριος. Χριστός και χρησμένος. Και βεβαίως ο Χριστός χρήστη, αλλά επισήμως εφάνει αυτό το χρήσμα κατά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό. Κύριε Σιτρόπουλε, έχουμε κάποιο παράλληλο χωρίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που να ομιλεί για τον Μεσσία ότι χρήεται υπό τον Παναγιό Πνεύματος? Να το αφήσουμε αυτό στο τέλος. Έχω υπόψη ένα πολύ σπουδαίο παράλληλο χωρίο όπου ο Ιησούς παρουσιάζεται ως και χρησμένος από το Θεό και συγχρόνως ως ο ίδιος ο Θεός. Αλλά να το αναφέρουμε προς το τέλος αυτό. Καλώς. Συνεχίζουμε. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε. Κύριε Τζόγα, προτού συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω το εξής. Αν ο Χριστός ως άνθρωπος είχε ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα να εκτελέσει την αποστολή του, πόσο μάλλον εμείς έχουμε ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα? Και δεν εννοείται άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί τηλεθεατέ, δεν εννοείται αληθινός χριστιανός οπαδός του Χριστού εάν δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε, για να μπορούμε να λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο, να γινόμαστε πνευματοφόροι, θεοφόροι, να θεωνόμαστε και να επιτυχάνουμε την εκπλήρωση του προορισμού μας. Πότε λαμβάνουμε για πρώτη φορά το Άγιο Πνεύμα ως χριστιανοί, κύριε Σιτρόπουλε? Κατά τη βάπτιση. Όχι όπως λένε οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί ότι βαπτιζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα όταν βαπτιζόμαστε στο νερό μέσα στην Ιερά Κολυβήτρα, συγχρόνως βαπτιζόμαστε και στο Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Και με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που το στηρίζουμε γραφικό σε ποιο εδάφιο? Δεν είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, κανείς δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν γεννηθεί με δεύτερη γέννηση, με αναγέννηση, εάν δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Κατά το μυστήριο του βαπτίσματος που κάνει η Εκκλησία μας, έχουμε το στοιχείο του ύδατος, το νερό μέσα στην Κολυβήθρα, και αοράτως έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί τηλεθεατές, και θα επανέλθουμε. Κύριε Σιτρόπουλε, μια και αναφέρεται αυτό από το Ιωάννη το Γάμα κεφάλαιο ότι ο χριστιανός λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα στη βάπτιση, σε επίδοση αυτών που είπατε θα παρουσιάσω και εγώ από την προστή του επιστολή από το τρίτο κεφάλαιο αυτό που λέει στο στίχο 5 ο Απόστος Παύλος. Ούκ εξέργων των ενδικαιοσύνη όν επιείσαμε εμείς, αλλά κατά το αυτού έλειον έσωσε ημάς διαλουτρού το βάπτισμα παλιγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύματος Αγίου. Διαλουτρού, μέσα στη λένια του λουτρού είναι το νερό του βαπτίσματος. Και διανακαινώσεως πνεύματος Αγίου. Και μέσα στη φράση αυτή έχουμε και την παλιγενεσία που μας ξαναγεννηθήκαμε. Το Άγιο Πνεύμα. Τότε λοιπόν λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, τότε γινόμαστε αναγεννόμεθα. Το νερό, κύριε Ζόγα, είναι όλα με σοφία μέσα στη Γραφή και μέσα στην Εκκλησία. Το μεν νερό του βαπτίσματος υλικό στοιχείο αντιστοιχεί προς το υλικό συστατικό του ανθρώπου, το σώμα. Το δε Άγιο Πνεύμα αντιστοιχεί προς το δικό μας πνεύμα. Αυτά ας τα ακούσουν μερικοί από τους τηλεθεατές που είναι ανήκουν στις λεγόμενες εκκλησίες των πεντηκοστιανών, οι οποίοι νομίζουν ότι δεν λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα την ώρα που βαπτίζεται ο άνθρωπος, αλλά λέει δέχονται το βάπτισμα εντός εγωγικών εκμέρων του Αγίου Πνεύματος με την μορφή λέει της γλωσσολαλίας κλπ. Οι πεντηκοστιανοί και οι λοιποί αιρετικοί που λένε ότι βαπτίζονται και λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, λαμβάνουν όντως Πνεύμα, αλλά όχι Άγιο, άγριο, πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα, σατανικό πνεύμα που τους πλανά.
αφού ο Κουλούρης λέει, μιλάει Άγιο Πνεύμα, αφού είναι αντιτριαδίτης. Έχει γλωσσολαλία, ιάσεις, οράματα κλπ. Γλωσσολαλία υπήρχε και την Αποστολική εποχή, όχι μόνο από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και από το Πονηρό Πνεύμα. Και υπήρχε χάρισμα διακρίσεως, ένας που είχε το χάρισμα και έλεγε, αυτός γλωσσολαλεί από το Άγιο Πνεύμα, αυτός γλωσσολαλεί από το Πονηρό και ακάθαρτο Πνεύμα. Έχουμε σε πολλές ομάδες που έχουν γλωσσολαλεί, όπως τους φωτισμένους, τους λεγόμενους φωτισμένους στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στους δερβίσιδες που είναι στο μαμεθανισμό, σε γκουρού έχουμε κύριε Σωτηρόπουλε, σε αντιτριαδίτες έχουμε, σε δαιμονισμένους έχουμε, έχουμε περιπτώσεις δαιμονισμένων που την ώρα που είναι κάτω από δαιμονική έξαρση, που αφρίζουν προς παράλλον, έχουν γλωσσολάλια. Ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Χριστός έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς στην Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν το έστειλε στον κόσμο και δεν το έστειλε στους άλλες θρησκείες και στις αιρέσεις. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε στην Εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή που έχει την ορθή πίστη. Στις αιρέσεις κυριαρχεί το Πνεύμα της πλάνης. Τα λέει ο Παύλος αυτά. Είναι σαφή μες στο Ευαγγέλιο. Και ο ίδιος ο Απόστολος ο Παύλος λέει ότι υπάρχει εμβάπτισμα, Εφεσίους δέλτα κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν δύο βαπτίσματα, κύριε Σωτήρη. Το δεύτερο βάπτισμα είναι, θα έλεγα, ξεβάπτισμα. Όπως το λέτε, είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να προχωρήσουμε, κύριε Ζώγα. Ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέμε. Όταν λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας ότι ο Μεσσίας θα κηρύξει το Ευαγγέλιο στους πτωχούς, τι εννοεί, κύριε Σωτήρη? Πτωχή από ποια άποψη? Οικονομική. Ο Κύριος λέει σε αυτή την προφητεία, και ποια είναι το 800 περίπου ευχάριστο, το χαρούμενο άγγελμα. Ο Κύριος με έστειλε, ευαγγελίσαστε πτωχείς, να φέρω χαρά σε Ευαγγέλια στους πτωχούς. Τι περιμένει ένας πτωχός? Να ακούσει μια ευχάριστη είδηση, ότι κέρδισε στο λαχείο 100 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη. Αυτό για ένα πτωχό είναι μια ευχάριστη, πολύ ευχάριστη είδηση. Δεν είναι σπουδαίο, αγαπητοί τηλεθεατέ, να κερδίσει κανείς 100 εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Σπουδαίο είναι αυτό που έφερε ο Χριστός στον κόσμο και ανήγγειλε στους πτωχούς και εγκολπώθηκαν οι πιστοί. Ποιο είναι? Η πίστης. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, εσάς τους πτωχούς δεν σας εξέλεξε ο Θεός και σας έκανε πλουσίους σε πίστη? Όποιος πιστεύει, αυτός είναι πλούσιος, έχει τον πλούτο της πίστεως. Αυτό που λέει πάλι ο ίδιος ο Απόστολος, ο Παύλος, ότι πλούσιος όταν επτώχευσε, ώστε εμείς με τη δική του πτωχία να πλουτίσουμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο Χριστός επτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς, να πλουτίσουμε πνευματικά. Όποιος έχει πίστη είναι πλούσιος. Όποιος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα είναι πλούσιος. Όποιο πτωχαδάκι κοινωνεί με πίστη και πόθο και κατόπιν προετοιμασίας εξομολογήσεως το Χριστό είναι πάμπλουτος είναι. Παίρνεις μέσα του Θεία Κοινωνία το Χριστό, πάμπλουτος γίνεσαι. Γίνεσαι Θεός κατά χάρη. Και όταν φύγει από τον κόσμο αυτό ο πτωχός που πιστεύει στο Χριστό, θα εισέλθει, λέει, πλουσίους στη Βασιλεία του Χριστού. Μάλιστα. Πλουσίους επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος, λέει ο Πέτρος, εις την Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Εκεί δε είναι ο πλούτος, λέμε πλούτος αμύθιτος, υπερβολή είναι. Ο πλούτος ο αμύθιτος, ο αληθινός, ο αιώνιος, ο αφάνταστος και απερίγραπτος, είναι στην απέραντη αιωνιότητα. Εξάλλου ο υλικός ο Χριστός ήρθε και ανήγγειλε ότι οι πτωχοί μπορούν να κατακτήσουν τα αγαθά, τα περίγραπτα της απέραντης αιωνιότητας. Αυτός είναι ο πλούτος. Δεν είναι λόγια αυτά. Μερικοί από τους τηλεθεατάς μας ακούνε, μας λένε, τι μας λες τώρα, πλούτος είναι ο υλικός πλούτος που τον βλέπουμε και τον έχουν οι πλούσιοι και τον ζηλεύουν πολύ πτωχοί. Ού συνοδεύει πλούτος. Όχι, αγαπητοί τηλεθεατέ, δεν είναι πλούσιοι οι πλούσιοι. Την ψευδέστηση έχουν ότι είναι πλούσιοι. Έρχεται ο θάνατος και παραλύει τα χέρια και πέφτει ο πλούτος από τα χέρια και δεν συνοδεύει ούτε η δόξα η κοσμική ούτε ο πλούτος, συνοδεύει η πίστης και οι αρετές για να συνηγορήσουν ενώπιον του Θεού υπέρ του πιστού ανθρώπου και να δοθούν στον πιστό άνθρωπο τα απερίγραπτα αγαθά της αιωνιότητος. Συνεχίζουμε, κύριε Σωτηρόπουλε. Γιάσαστε τους συντετριμμένους στην καρδίαν.
Όταν λέει εδώ ο Ισαΐας συντετριμένος στην καρδία, με τον όρο καρδία, τι εννοεί και τι εννοεί τη συντριβή αυτής της καρδίας? Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, κύριε Ζώγα? Καρδία ασφαλώς εννοεί το εσωτερικό του ανθρώπου, δηλαδή τον βαθύτερο του πνευματικού κόσμου. Πολλές φορές στη γραφή καρδιά δεν σημαίνει την έδρα του συναισθηματικού κόσμου όπως τα ελληνικά. Πολλές φορές στη γραφή, πάρα πολλές φορές, καρδιά σημαίνει την ψυχή, τον εσωτερικό άνθρωπο. Και πολλές φορές σημαίνει τον όλο άνθρωπο, τον άνθρωπο γενικώς. Λέει εκεί ο Απόστολος ότι ο Κύριος δίνει ιετούς βροχή για να καρποφορεί η γη, δίνει καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφής και εφροσύνης της καρδίας. Η καρδιά γεμίζει με τροφή, εννοεί η όλη ύπαρξη του ανθρώπου, εαυτός μας. Λοιπόν, σας γεμίζει με τροφή και με εφροσύνη. Εδώ καρδιά συντετριμένη στην καρδιά δεν είναι αυτοί που έχουν συνέστηση αμαρτωλότητος, έτσι συνήθως το ερμηνεύουν το χωρίο, δεν είναι όμως έτσι. Εννοεί αυτούς που έχουν ψυχικά τραύματα. Αυτούς που έχουν ψυχικά τραύματα. Τι εννοείται, κύριε Σαντρόπουλε? Η αμαρτία δημιουργεί ψυχικά τραύματα. Ένας που έκανε ένα έγκλημα μεγάλο και χτύπησε συνειδήσεως, εφιάλτες στη ζωή του, έχει ψυχικό τραύμα. Υπάρχουν ψυχικά τραύματα που δημιουργούνται από την αμαρτία, από τις διάφορες αμαρτίες, σαρκικές, εγκλήματα. Υπάρχουν ψυχικά τραύματα που δημιουργούνται και από τις συνέπειες της αμαρτίας, από το κακό που υπάρχει στον κόσμο, από μια αποτυχία, ξέρω εγώ. Ατομικά τραύματα, συζυγικά τραύματα, συζυγικές αποτυχίες, οικογενειακά, κοινωνικά δράματα. Ένα δράμα μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο μια χρεοκοπία, μια συκοφαντία, μια μειονεξία διανοητική, σωματική. Όλα αυτά δημιουργούν ψυχικά τραύματα και ο Χριστός ήλθε στον κόσμο να θεραπεύσει αυτούς που έχουν ψυχικά τραύματα. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχικά τραύματα τρέχουν σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχαναλυτάς. Αυτό είναι το λιγότερο, να τρέξει κανείς σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους και ψυχαναλυτάς. Μάλιστα η ψυχολογία είναι στα σπάργανα, θα λέγαμε, σαν επιστήμη. Και πολλοί είναι ψυχίατροι και ψυχολόγοι χωρίς να πιστεύουν στην ψυχή, στην ουσία. Υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν ανάγκη ψυχιάτρων πρώτοι αυτοί. Ο ψυχίατρος είναι ο Χριστός. Αυτός έφτιαξε την ψυχή και αυτός μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή. Αυτός είναι ψυχίατρος. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει για τις αμαρτίες του, εξομολογηθεί ειλικρινώς και λάβει την πληροφορία, την πεποίθηση εσωτερικώς ότι συγχωρήθηκε από το Θεό, ηρεμεί, γαλινεύει. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο ψυχίατρος και μετά το Χριστό οι αντιπρόσωποι του Χριστού, οι πνευματικοί πατέρες. Αν ένας έχει ψυχικά τραύματα, πρέπει να βρει έναν καλό πνευματικό πατέρα, έναν σπλαχνικό πνευματικό πατέρα και έμπειρο να εκθέσει το πρόβλημά του. Λοιπόν, να πει τα αμαρτήματά του με ειλικρίνεια και με συνέστηση, να μην κρύψει κανένα σοβαρό αμάρτημα. Θα διαβάσει ο ιερεύς την ευχή, απαλλάσσεται από τις αμαρτίες, γαλινεύει η ψυχή, θα κάνει και τον πνευματικό του αγώνα. Όταν είναι πιστός άνθρωπος και αποβλέπει την αιωνιότητα, λοιπόν, φεύγουν αυτά τα πράγματα. Όταν έρχεται χάρης, φεύγουν αυτά τα πράγματα, ψυχικά τραύματα, και όσο περισσότερη χάρη έρχεται, τόσο καλύτερα θεραπεύεται από τα ψυχικά τραύματα ο άνθρωπος και εν πάση περιπτώσει το απόλυτο να μην το ζητάμε σε αυτόν τον κόσμο. Το απόλυτο υπάρχει στην αιωνιότητα που δεν υπάρχει αμαρτία και δεν υπάρχει κανένα κακό, ούτε ηθικό ούτε φυσικό. Κύριε Σαντρόπουλε, αυτό το λόγο που λέει ο ψαλμοδρός στον 50ο ψαλμό της μετανοίας, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει, έχει σχέση με αυτό που λέμε? Εάν μας δώσει ο Θεός καθαρή καρδιά,
καρδιά που την καθαρίζει το Άγιο Πνεύμα και βάλει μέσα μας νέα αισθήματα, νέα φρονήματα, αλλάξουμε εσωτερικά και γίνουμε νέοι άνθρωποι, τότε φεύγουν ή μειώνονται και φεύγουν τα ψυχικά αυτά τραύματα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ήσαν δυστυχείς, δεν μπορούσαν να ησυχάσουν, διότι είχαν διαπράξει μεγάλα αμαρτήματα και είχαν ψυχικά τραύματα. Από τη στιγμή που πίστευσαν και εξομολογήθηκαν και κάνουν πνευματικό αγώνα και έρχεται χάρις μέσα τους, άλλαξαν οι άνθρωποι αυτοί και αισθάνονται ευτυχείς. Ενώ πρωτήτερα αισθάνονταν δυστυχείς. Κατήχησα έναν μουσουλμάνο και έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε, έγινε χριστιανός, εδώ και πολλά χρόνια τώρα είναι χριστιανός και είναι έντιμος άνθρωπος, καλός χριστιανός. Όταν τον κατηχούσα τον ρώτησα, λέω Νασέρ τον έλεγαν, Νασέρ λέω να μου πεις γιατί θέλεις να γίνεις χριστιανός, γιατί μερικοί θέλουν να γίνουν χριστιανοί για να παντρευτούν Ελληνίδες. Λοιπόν, όχι λέει, δεν θέλω να γίνω γι' αυτό χριστιανός. Θέλω να γίνω χριστιανός διότι ο Χριστός συγχωρεί μεγάλους αμαρτωλούς. Εγώ λέει δεν μπορώ να ησυχάσω διότι σε ένα πόλεμο που κάναμε εκεί ήμουν αξιωματικός και ήρθα σε παρεξήγηση με έναν άλλο συνάδελφο αξιωματικό, δικό του, του έθνους του αξιωματικό, ομοεθνή, και πάνω στα νεύρα μου έβγαλα λέει το όπλο, σήκωσα το όπλο και τον σκότωσα. Από τότε δεν μπορούσα να ησυχάσω και τώρα λέει θέλω να γίνω χριστιανός διότι ο Χριστός συγχωρεί μεγάλους αμαρτωλούς. Έγινε χριστιανός, είναι χρόνια πολλά τώρα που είναι χριστιανός και αισθάνεται ο άνθρωπος διαφορετικά, γαλήνευσε, αισθάνεται ήρεμος. Συνεχίζουμε κύριε Σωτρόπουλε. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν. Ήρθε ο Χριστός για να κηρύξει στους εχμαλώτους άφεση, απελευθέρωση. Να πει δίνονται να απελευθερώνονται πλέον οι εχμάλωτοι. Δεν εννοεί κύριε Ζώγα εχμαλώτος με στρατιωτική έννοια. Που είναι στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Ναι, ναι. Δεν εννοεί ανθρώπους όπως αδελφοί μας Κύπροι που συνελήφθησαν από τους αντιχρίστους, από τα αντίχριστα 1700 τέκρα περίπου αγνώμη. Άγαρ και εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι και δήλωσε ο Ντενκτάς ότι αυτοί εκτελέστηκαν λέει από παρακρατικές οργανώσεις με ανέδεια και ανεσχυντία μυρίων πυθίκων, έκαμε τέτοια δήλωση ο Ντενκτάς και την άκουσε αυτή τη δήλωση η Ευρώπη και την άκουσε η Αμερική και δεν έφρεξαν οι κύριοι Ευρωπαίοι και οι κύριοι Αμερικάνοι. Αλλά τους ενισχύουν ακόμη περισσότερο με αποστολές όπλων και γνώρισα αυτές τις ημέρες ένα πτωχαλάκι που του είχαν συλλάβει στην Κύπρο, το οδήγησαν στα τόπεδα συγκεντρώσεως εκεί στα Άδανα, στη Μικρά Ασία και τον βασάνιζαν καθημερινώς τον άνθρωπο και επειδή δεν ήταν αξιωματικός, ήταν απλός στρατιώτης, τον άφησαν ελεύθερο, έπειτα από φοβερά βασανιστήρια, λέει, είχα καταντήσει 35 κιλά άνθρωπος. Τέτοια βασανιστήρια και είναι ανάπηρος τώρα. Και έφρυξα όταν μου διεκτραγωδούσε τα βάσανα που υπέστη ως εχμάλωτος. Υπάρχει όμως εχμαλωσία πολύ χειρότερη από αυτή, ασυγκρίτως χειρότερη, είναι να είναι κανείς εχμάλωτος της αμαρτίας και εχμάλωτος του σατανά που είναι πίσω από την αμαρτία και είναι ο μεγαλύτερος τύραννος και βασανιστής των ψυχών. Και δεν έχει μέσα το έλεος ούτε χιλιοστό. Τίποτε, ο διάβολος είναι ο μεγαλύτερος κακούργος. Κάναμε άλλοτε εδώ μια σειρά εκπομπών για τα δαιμονικά φαινόμενα. Είπαμε πόσο φοβερά βασανίζονται δαιμονισμένοι άνθρωποι από το μεγάλο δικτάτορα και τύραννο και καταδυναστευτή και βασανιστεί των ψυχών τον σατανά. Ο Χριστός ήλθε να ελευθερώσει τους εχμαλώτους από την πνευματική εχμαλουσία, από την εχμαλουσία της αμαρτίας και τον σατανά. Γνώρισα κύριε Ζώγα ανθρώπους οι οποίοι ήταν εχμάλωτοι της αμαρτίας, δεν μπορούσαν μου έλεγαν να ζήσουν ούτε μια μέρα χωρίς αυτή ή εκείνη την άλλη αμαρτία. Μιλάμε για σοβαρά αμαρτήματα. Σοβαρά αμαρτήματα. Άρα. Και αφότου γνώρισαν τον Χριστό και ήρθε χάρις μέσα τους, έγιναν πιστοί άνθρωποι,
έκοψαν αυτά τα αμαρτήματα χωρίς να καταλάβουν πως τα έκοψαν, αλλά απορούν και οι ίδιοι με τον εαυτό τους. Απορούν και οι ίδιοι με τον εαυτό τους. Ένας από αυτούς μου έλεγε, εγώ λέει κάθε μέρα πήγαινα σε κινηματογράφο για να δω αισχρά έργα, πορνό και σκληρά πορνό. Από τότε λέει που έγινα χριστιανός, δεν έχω καμιά διάθεση να πάω σε κινηματογράφο και απορώ και εγώ λέει πως έκοψα την αμαρτία. Ούτε μια μέρα δεν άντεχα χωρίς να πάω να δω τα αισχρά και τα γυμνά στους κινηματογράφους. Είναι η χάρη του Θεού. Απαλλάσσει ο Χριστός από την αιχμαλωσία, αρκεί ο άνθρωπος με ειλικρίνεια, με ταπείνωση να προσέλθει στον Χριστό και να δεχτεί τη χάρη του. Και τυφλή ανάβλεψη, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά, κύριε Σωτρόπουλε. Ο Χριστός ήρθε να δώσει την όραση. Εννοεί στους τυφλούς. Σωματικά τυφλούς, όπως έδωσε στον εκγενετή τυφλό. Εννοεί στους πνευματικά τυφλούς, αλλά εφαρμόζεται και με τη σωματική έννοια αυτός ο λόγος, μάλιστα. Διότι ο Χριστός θεράπευε και σωματικά τυφλούς. Θεράπευσε τον τυφλό που έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό που είπατε και άλλους τυφλούς θεράπευσε ο Χριστός, αλλά ο Χριστός ήλθε προπάντων και κυρίως να θεραπεύσει τους πνευματικά τυφλούς. Πνευματικά τυφλοί είναι αυτοί που έχουν άγνοια των μεγάλων αληθιών, των αληθιών της πίστης, των υπερφυσικών αληθιών. Τυφλός ήταν όλος ο κόσμος, εν χώρα και σκιά θανάτου καθήμενος. Ο λαός ο καθήμενος σας κλείδε φως μέγα. Ακριβώς, ο Χριστός είναι το φως, το νοητό φως, το αληθινό φως, το φως της ζωής, το ζωντανό φως, και ήρθε στον κόσμο και κήρυξε την αλήθεια και σκόρπισε τα πέπλα, τα πυκνά σκοτάδια της αγνίας, και όσοι γνώρισαν την αλήθεια, και η αλήθεια είναι πρώτα ο ίδιος ο Χριστός, η αυτοαλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι είδαν φως μέγα. Καλές έννοι αυτών Κυρίου δεκτών. Αυτή είναι μια φράση πολύ δύσκολη. Κατά γράμμα είναι το καλό σημαίνει εδώ κηρύττω. Να κηρύξει έτος Κυρίου πρόδεκτο εδώ, κατά γράμμα. Ενι αυτός εδώ δεν σημαίνει έτος με τη συνήθη έννοια, σημαίνει μια μεγάλη χρονική περίοδο, εποχή θα λέγαμε. Η μεσιακή εποχή. Τη μεσιακή, τη χριστιανική εποχή, και δεκτός σημαίνει ευλογημένος. Μάλιστα. Το καλό σημαίνει, επαναλαμβάνω, κηρύττω, το ενι αυτός σημαίνει εποχή, και το δεκτός σημαίνει ευλογημένος. Ήρθε ο Χριστός, καλέσε ενι αυτόν Κυρίου δεκτών, σημαίνει ήρθε ο Χριστός για να κηρύξει εποχή του Κυρίου ευλογημένη, ευλογημένη εποχή του Κυρίου, νέα εποχή, τη χριστιανική εποχή. Μιλάνε τώρα τελευταία σκοτεινοί άνθρωποι φυσικά για νέα εποχή, για νέα εποχή, και εννοούν ότι η νέα εποχή είναι η εποχή που θα αρνηθεί το Χριστό και θα εγκολπωθεί το σατανά. Φεύγουμε λέει από την εποχή του ηχθείου του Χριστού και μπαίνουμε στην εποχή του υδροχώ του σατανά. Νέα εποχή λοιπόν είναι η εποχή για αυτούς που θα εγκολπωθούν το σατανά. Να τον εγκολπωθούν αφού θέλουν, δημοκρατία έχουμε, και βοηθειά τους να είναι. Θα καλοπεράσουν με τον τύρανο αυτόν που λέγεται σατανάς και σε τούτη τη ζωή και προπάντων και κυρίως στην άλλη ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Για μας νέα εποχή είναι αυτό που λέγει εδώ το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη. Ενι αυτός Κυρίου δεκτός. Νέα εποχή, εποχή του Κυρίου, ευλογημένη εποχή, διότι ο Χριστός έφερε στον κόσμο την αλήθεια για τα ύψιστα ζητήματα από τα οποία εξαρτώνται τα αιώνια συμφέροντά μας, και τη χάρη που μας απαλλάσσει από τα διάφορα κακά και μας καθιστά ικανούς να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, που δεν είναι παραμύθι, όπως δεν είναι παραμύθι αυτός ο κόσμος που ζούμε, πλημμυρισμένος με όλα τα αγαθά του Θεού. Όπως έφτιαξε αυτό τον κόσμο ο Κύριος, έφτιαξε ένα άλλο κόσμο πολύ ανώτερο, ασυγκρίτως ανώτερο, με απερίγραπτα και αφάνταστα αγαθά για τους εκλεκτούς του, για αυτούς που δεν τον υβρίζουν, όπως αυτά τα παλιοπεριοδικά που ανέφερε στην αρχή ο κύριος Ζώγας, αλλά για αυτούς που τον αγαπούν
και τον λατρεύουν. Και θέλω να είναι αιωνίως μαζί του. Επειδή τελείωσε ο χρόνος, θα γίνει ομιλία σήμερα στην Οδό Ζωοδόχου, πήγε 44. Θα γίνει και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος Πύχος. Παρακαλούνται οι αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι είναι εδώ στην Αθήνα και δίνονται να προσέλθουν να ακούσουν την ομιλία. Οι ομιλίες που γίνονται εκεί είναι σε αυστηρό ορθόδοξο πνεύμα. Και αγαπητοί τηλεθεατές, δύο λέξεις μόνον. Πιο κάτω ο Χριστός στην προφητεία, στον Ισαΐα, στο στίχο 8, λέγει ότι θα σας δώσω όλα αυτά τα καλά, διότι είμαι ο Κύριος. Δεν είμαι μόνο άνθρωπος, είμαι και Κύριος. Γιαχβέ, Θεός αληθινός. Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Ευχόμεθα για αυτούς που εόρταζαν χθες την ονομαστική τους εορτή, με την εορτή του Αγίου Γρηγορίου, και ιδιαίτερως ευχόμεθα στον ιδιοκτήτη της τηλετόρα, τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, το να του δίνει δύναμη να διεξαγάγει επιτυχώς τον νέο αγώνα, τον αντιαιρετικό αγώνα, να τον διεξαγάγει με επιτυχία όπως διεξήγαγε τον αγώνα εναντίον του ΚΕΦΕ. Αμήν. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν Κυρίω. Θα είμαι θα πάλι μαζί την άλλη Κυριακή, συν Θεώ.